Συνέντευξη τύπου για το Διεθνές Τουρνουά Μπάσκετ της Πάτρας που θα διεξαχθεί σήμερα και αύριο στο Τόφαλος παραχώρησαν οι διοργανωτές των αγώνων. Ο ομοσπονδιακός προπονητής Κώστας Μίσας αναφέρθηκε στα παιχνίδια που θα δώσει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αλλά και στον μικρό τραυματισμό του Γιάννη Αντετοκούμπο. Πιστεύω ότι στο δεύτερο κύκλο, τον οποίο προετοιμαζόμαστε ξεκινώντας τα παιχνίδια προετοιμασίας, θα τεστάρουμε κάποια πράγματα σε σχέση με αυτά που έχουμε κάνει και συνέχεια βέβαια. Υπάρχει και συνέχεια σε αυτόν τον κύκλο ώστε να προετοιμαστούμε όσο το δυνατόν καλύτερα. Μέσα σε όλο αυτό το κομμάτι, επειδή θα με ρωτήσετε όσον αφορά τον Γιάννη Αντετοκούμπο, υπήρχε ένα θέμα σε σχέση με ένα πρόβλημα στο δεξί του γόνατο. Δεν έχει τίποτα σοβαρό. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ξεκουραστεί για κάποιο χρονικό διάστημα. Το ιατρικό επιτελείο, κάνοντας και τις απαραίτητες εξετάσεις, δώσανε αυτή τη συγκεκριμένη εντολή. Ο Γιάννης είναι εδώ, θα κάνει κάποιες συγκεκριμένες προπονήσεις μόνος του τελείως, γιατί δεν μπορεί να μπει στη λογική των επαφών. Από την πλευρά του, ο αρχηγός της Εθνικής Γιάννης Μπουρούσης κάλεσε τον κόσμο να δώσει το παρόν. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε στην Πάτρα. Νομίζω ότι δεν έχει ξαναπέξει κάποιο διεθνές τουρνουά η Εθνική Ανδρών στη πόλη σας. Θέλω να. Το 99 ήταν επίσημο παιχνίδι. Ναι. Λέω σαν τουρνουά. Τα ξέρω όλα. Λέω σαν τουρνουά. Οπότε θέλω να ευχαριστήσω όλη την κοινότητα της Πάτρας που μας δίνει αυτή την ευκαιρία να βρεθούμε εδώ κοντά σας και ελπίζουμε, όπως είπατε και εσείς, να είναι γεμάτο το γήπεδο, να έρθουν, να δουν την ομάδα από κοντά τους. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία. Ξέρουμε ότι έχει πασχετικό κοινό η Πάτρα. Για μας είναι πάντα άμορφο να βρισκόμαστε στην επαρχία και να παίζουμε στην επαρχία και να έχει ο κόσμος την ευκαιρία να δει την εθνική ομάδα από κοντά. Είναι μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει η ΟΚ τα τελευταία χρόνια στην προετοιμασία της Εθνικής και είναι εξίσου όμορφο να βλέπεις την ανταπόκριση από τις πόλεις να θέλουν να έρχεται η ομάδα, να βοηθάνε σε αυτή την προσπάθεια για να βρίσκεται η εθνική ομάδα σε τέτοιες διοργανώσεις κοντά στην επαρχία, κοντά στην περιφέρεια. Παρόντα στο πάνελ και ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας Πλάτωνας Μαρλαφέκας, οι οποίοι καλωσόρισαν την εθνική μας ομάδα και τόνισαν ότι οι δύο φορείς που εκπροσωπούν θα είναι πάντα αρρωγοί σε τέτοιου είδους προσπάθειες και διοργανώσεις. Είναι τιμή μας που η Εθνική έχει επιλέξει την πόλη μας για αυτό το στάδιο της προετοιμασίας της. Νομίζω ότι θα ανταποκριθούμε και θα δώσουμε και εξετάσεις, έτσι ώστε να μπορέσουμε να φιλοξενήσουμε στο μέλλον και την εθνική μας σε επίσημους αγώνες. Έχουμε μπροστά μας επίσημους αγώνες που θεωρώ το επόμενο διάστημα η Πάτρα θα μπορέσει να παίξει το ρόλο της. Εμείς είμαστε αρρωγοί μαζί με την περιφέρεια σε οτιδήποτε βοηθάει την περιοχή μας στο να ανεβάσει επίπεδο και να ανεβάσει, αν θέλετε, την καλή φήμη της περιοχής που της λείπει πολλά χρόνια. Εύχομαι οι Αχαιοί να δουν καλό μπάσκετ εφάμιλο της εθνικής ομάδος της αγαπημένης όλων των Ελλήνων. Σε ρόλο οικοδεσπότη ο πρόεδρος της ΕΣΚΑΗ και γενικός γραμματέας της ΕΟΚ, Τάκης Τσαγκρόνης, ο οποίος αποκάλυψε ότι είναι θέμα χρόνου πλέον να υπάρξει sold out στα εισιτήρια των αναμετρήσεων του διεθνούς τουρνουά. Ήταν μια πρόταση η οποία υπήρχε και από τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, ο οποίος ήθελε να γίνει αυτό το τουρνουά στην Πάτρα. Οι τοπικοί παράγοντες, η περιφέρεια και το επιμελητήριο αγκάλιασαν αυτή την ιδέα και έχουμε τη δυνατότητα σήμερα να έχουμε εδώ την εθνική μας ομάδα, η οποία θα δώσει δύο φιλικά παιχνίδια, ένα αύριο και ένα την Τρίτη. Ελπίζω ότι ο κόσμος θα ανταποκριθεί, ήδη έχει ανταποκριθεί σε μεγάλο βαθμό. Αύριο ίσως κάποιοι από εμάς να κρυβόμαστε, γιατί τα εισιτήρια σχεδόν έχουν φτάσει στο τέλος.